να πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Πανταζή, ο οποίος σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε κατευθύνεται από το Κίεβο οδικός προς τα σύνορα με την Σλοβακία. Θα μας τα πει βέβαια καλύτερα ο κύριος Πανταζής, Κωνσταντίνος Πανταζής, Έλληνας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Είχαμε μιλήσει νωρίς το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό σας. Δόξα τον Θεό, μπορέσαμε και φύγαμε από το Κίεβο. Τώρα είμαι στα δυτικά της χώρας, στα σύνορα με τη Σλοβακία. Είμαι 15 χιλιόμετρα μακριά, στην πόλη Ούζγκοροντ. Μάλιστα. Οδικώς φτάσατε στο συγκεκριμένο σημείο? Φτάσαμε οδικώς, ναι. Αν και μας πήρε 4 ημέρες να φτάσουμε ως εδώ. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχα φτάσει σε 7 με 8 ώρες το αργότερο. Κύριε Πανταζή, να σας δώσω να καταλάβετε πόσο δύσκολο. Θέλω να μου πείτε λίγο τι συναντήσατε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αλλά και η τελευταία εικόνα που σας έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό στο Κίεβο. Να μας περιγράψετε λίγο την διαδρομή και αν νιώσατε κίνδυνο κάποια στιγμή. Εγώ ξεκίνησα από το Κίεβο στις 9 το πρωί. Το πρώτο πράγμα που συνάντησα ήταν απίστευτη κίνηση, διότι το Κίεβο χωρίζεται σε 2 όχθες. Για να περάσεις απέναντι από την όχθη έχει πολλές γέφυρες, ωραία, σε φυσιολογικές συνθήκες. Όμως τώρα λόγω του πολέμου και επειδή θέλανε πάρα πολύ να εγκαταλείψουν το Κίεβο, υπήρχε απίστευτη κίνηση. Δηλαδή έκανα 4 ώρες για να περάσω απέναντι μόνο. Απίστευτες ουρές στα βενζινάδικα, σε όποια βέβαια υπήρχε βενζίνη. Καμένα αυτοκίνητα παντού, τρακαρισμένα, οδοφράγματα. Αν φοβήθηκα, λέει, ναι, φοβήθηκα σε ορισμένα σημεία, διότι γύρω μας δεν υπήρχε απολύτως κανένας, ούτε στρατός, ούτε εθελοντές, ούτε οδοφράγματα, τίποτα απολύτως. Στα 500 μέτρα από εμάς μενόντουσαν μάχες και άκουγα πυροβολισμούς, εκρήξεις και έλεγα, θα μπορέσω να περάσω, δεν θα μπορέσω. Τώρα ό,τι γίνει. Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή. Εκεί ειλικρινά φοβήθηκα πάρα πολύ. Στο αυτοκίνητο είναι μαζί σας και άλλα μέλη της οικογένειάς σας? Είναι Έλληνες η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων? Η μητέρα μου είναι μαζί μου. Ναι. Μητέρα μου είναι μαζί μου και η οικογένειά μου. Μάλιστα. Οπότε υπήρξαν στιγμές που φοβηθήκατε. Περάσατε δηλαδή από κάποια μπλόκα? Τουλάχιστον στα πρώτα χιλιόμετρα μετά το Κίεβο. Καθ' όλη τη διαδρομή, έως ότου φτάσουμε, ώσπου να φτάσουμε δηλαδή στο Ούζγκοροντ, εδώ στα δυτικά της χώρας, συνάντησα πάνω από 100 μπλόκα. Και σε κάθε ένα από αυτά γινόντουσαν εξονυχιστικοί έλεγχοι και του αυτοκινήτου και των διαβατηρίων μας. Από ενστόλους Ουκρανούς στρατιώτες. Ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε ο στόχος σας τώρα είναι να περάσετε τα σύνορα και να κατευθυνθείτε μέσω Σλοβακίας? Ναι, θα περάσω τα σύνορα το πρωί. Ναι. Τώρα λογικά θα κατευθυνθώ προς τα σύνορα με την Ουγγαρία, διότι ο δρόμος με βολεύει για Ελλάδα από εκεί πιο πολύ. Δεν υπάρχει λόγος να μπω στη Σλοβακία, δηλαδή να κάνω το γύρο και να μπαίνω μετά Ουγγαρία. Σωστά. Για να πάω Ελλάδα. Στο Κίεβο έχουν παραμείνει Έλληνες? Από όσο γνωρίζω έχουν μείνει 3 μόνο, οι οποίοι αποφάσισαν να μείνουν πίσω, δεν ξέρω. Εγώ συμβουλεύω σε όσους έχουν μείνει εκεί να φύγουν, διότι η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει. Δεν θα υπάρχει πλέον τρόπος διαφυγής μετά. Θα κλείσουν και οι δύο γέφυρες που έχουν απομείνει. Δεν θα μπορείς να πας ούτε απέναντι. Μάλιστα. Κύριε Πανταζή, έχω ενημερωθεί ότι δεν έχετε και αρκετή μπαταρία στο κινητό σας, το οποίο θα είναι απαραίτητο για την πορεία της διαδρομής σας. Εγώ θέλω να σας αποδεσμεύσω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε υπό άλλες συνθήκες και να μπει ένα τέλος σε αυτή την τραγωδία που βιώνουν εκατομμύρια συνάνθρωποι μας. Το εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Με το καλό να τα πούμε στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.